Ο Λούκι Λουκ Νάτος, παιδιά, εκεί στο Far West, μακριά παρέα με την Dolly Κορμά. Σε κάθε τσακωμό ή καυγά, όλους τους κακούς νικά και σαν τις μύγες κάτω τους πετά. Πιο γρήγορος κι από αστράπη, τρέχει όπου χρειαστεί, κι ας είναι ένας στοχός και μόνος καουμπόι. Και ποιος κακός δεν το μισεί. Την Ντάλτον όμως πιο πολύ. Φτωχή και μου δεν καουμπόι. Είναι αλήθεια σας λέω, ένας Ιταλός αστρονόμος ανακάλυψε κανάλια στον Άρη. Ναι, καλά. Και οι Αριανοί θα έρθουν εδώ όπου να είναι. Καλά γελάτε, μα σας το λέω πως θα μας επιτεθούν οι Αριανοί. Υπάρχει λέει ζωή στον Άρη. Ναι, τον άκουσα να το λέει. Σε λίγο θα μας πει πως θα πάμε και στο φεγγάρι. Ο καημένος ο Λουκ. Οι δημοσιογράφοι λένε τα πάντα για να πουλήσουν. Εγώ δεν έβγαλα τίποτα από το μυαλό μου. Είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Για πες μου για τους Αριανούς, τι έλεγες. Αδύνατον, τι γίνεται εδώ πέρα. Εξαφανίστηκε πριν τρεις μέρες. Βασική ύποπτη Αριανή. Διαβάστε λεπτομέρειες στην εφημερίδα μας. Διαβάζει και οδηγεί ταυτόχρονα. Λέει ότι ο Φούλτη είδε κάτι δίσκους να πετάνε πάνω από το κοπάδι του. Έμοιαζαν με υπτάμενους δίσκους. Υπτάμενους δίσκους! Αυτό είναι τελείως χάζο. Νόμιζα ότι ο Φούλτη μείνει πολύ τελευταία. Α, ναι, κι αν δεν ήταν οι Αριανοί, τότε ποιος πήρε την Αγελάδα μου, μου λες. Συνήθως οι ληστές κλέβουν Αγελάδες. Λες ότι είμαι ψεύτης. Ο Λουκ λέει ότι οι Αριανοί θέλουν τους ανθρώπους και τα ζώα μας για πειραματόζωα. Και γιατί να κάνουν πειραματόζωα την Μπέιμπελ, αφού ούτε γάλα δεν βγάζει. Μην μιλάς έτσι για την Μπέιμπελ. Είσαι ηλίθιος, Φούλτη, δεν είσαι ψεύτης. Είδα τους Αριανούς που έκλεψαν τη Μέιμπελ. Ήταν κάτι τέρατα και είχαν και κεραίες από πάνω. Περίεργο μου φαίνεται. Να έρθουν οι Αριανοί για μια Αγελάδα. Κανείς δεν με λέει ηλίθιο, Φλίτγον. Κανείς δεν με σημαδεύει, Φούλτη. Διαβάστε, ο Φρανκ Φλίντγκουντ είδε τους Αριανούς. Ο Σερίφης υποσχέθηκε να τους πιάσει. Δεν θα είναι πολύ εύκολο να πιάσουμε με χειροπέδες τόσους πολλούς Αριανούς. Φίλοι μου, θα χρειαστώ εθελοντές για να με βοηθήσουν να υπερασπιστώ την όμορφη πόλη μας στην Κάκτους Χολ ενάντια στις ορδές των κακών Αριανών. Πρέπει να βρω άλλο τρόπο προσέγγισης. Διαβάστε! Έφτασε ο πόλεμος των πολέμων! Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ιστορία με τους Αριανούς θα μου ανεβάσει πολύ τις δουλειές. Γεια! Γεια σου! Με λένε Λουκ. Ξέρεις το όνομά μου? Όχι. Λουκ!
Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Αν έρθουν οι Αριανοί, είμαι σίγουρη ότι δεν θα βρουν πολλά έφη ή πλάσματα σε αυτή την πόλη. Θα έρθει ένας επιστήμονας αύριο για να ελέγξει τα γεγονότα. Σκοπός μου είναι να τον προστατεύσω. Σωστή απόφαση. Μπορεί αυτοί οι Αριανοί να είναι εχθρικοί. Μπορεί να έχουν και φρικτά όπλα, έτσι. Ο κυβερνήτης φοβάται περισσότερο τους κάτοικους της πόλης παρά τους Αριανούς. Έχω μια ιδέα, Αντώλη. Απόψε θα πάμε στη φάρμα του Φούλτη και θα ψάξουμε αυτούς τους Αριανούς. Θα έχει ενδιαφέρον. Φτάνει να κλέβουν μόνο αγελάδες. Τι μυρωδιά είναι αυτή? Μην κοίτας εμένα. Εσύ τρως φασόλια 3 φορές την ημέρα. Έχει ένα σύννεφο. Μα τι είναι αυτή η μυρωδιά? Τι κάνεις εδώ πέρα? Ήθελα να φωτογραφίσω τους Αριανούς. Ψηλά τις κεραίες σας, παλιό άγγελα, δοκλέτες Αριανοί, αλλιώς πυροβολώ. Ακούσατε αυτό, παιδιά? Οι Αριανοί έχουν όπλα. Αν έχουν όπλα σε κάθε κεραία τους, τότε την έχουμε βαμμένη. Φοβάμαι λίγο. Σταματήστε πια, άνδρες. Πάμε για μάχη τώρα. Μακριά από τις αγελάδες μου. Μας επιτίθενται. Πάμε. Ήταν στα χωράφια μου. Είναι πράσινοι με πολύ μακρές κεραίες. Μη χάνουμε καιρό. Ας ακενώσουμε την πόλη αμέσως. Οι αγελάδες μου, οι καημένες μου αγελάδες. Γιατί μου πήραν τις αγελάδες μου? Αν το μάθουμε αυτό, θα έχουμε λύσει το μυστήριο των Αριανών. Όσο θα είσαι εδώ, Λουκι Λουκ, αυτοί οι Αριανοί πρέπει να προσέχουν τι κάνουν. Σερίφη, κοίτα, είναι ένας από αυτούς. Παπα, για άχλαμα πρόσωπα. Θέλω να σας συστηθώ. Με λένε Γουίλ Βέσελ, είμαι γιατρός της φυλής του φιδιού του λαδιού. Θα σας προστατέψω από τους ουράνιους εχθρούς. Ο μπαμπάς του μπαμπά μου είχε επαφές με κάτι περίεργα πλάσματα πάνω από τα σύννεφα. Η μαμά της μαμάς της μαμάς μου έφτιαξε την τοιχογραφία για να θυμάμαι το γεγονός. Είναι μικρή και πράσινη. Τα πλάσματα από τον ουρανό είναι πάντα μικρά και πράσινα. Το ξέρω. Α, ναι. Λοιπόν, οι δικοί μας Αριανοί έχουν πολύ μεγάλες κεραίες. Ναι. Ξέρετε, τα μικρά πλάσματα καβαλάνε τα πλάσματα με τις μεγάλες κεραίες, όπως οι άνθρωποι καβαλάνε τα άλογα. Όταν το διαβάσουν αυτό, θα πάθουν όλη την πλάκα τους. Ακριβώς, θα βλέπουν όλο υπτάμενους δίσκους. Έχω μερικά μαγικά ξόρτια που θα σας προστατεύσουν από τα πλάσματα του ουρανού και κάνουν μόνο 5 δολάρια το ένα. Back to school, κυρία. Ελπίζω να περάσετε καλά. Είμαι ο Λουκι Λουκ. Είστε η επιστήμον? Ναι, καθηγήτρια Σκύπη από το Ινστιτούτο Παραψυχολογίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Μην ανησυχείτε για μένα. Έχω λίγη μοιοπία και έσπασα τα γυαλιά μου καθώς ερχόμουν. Θέλουμε να λύσετε ένα μυστήριο. Ναι, κύριε Λουκι Λουκ, άκουσα ότι πολλά ζώα απήχθησαν από εξωγήινους. Λείπουν κάτι οι αγελάδες, αλλά νομίζω ότι δεν τις πήραν οι εξωγήινοι. Δεν νομίζεις? Δεν πιστεύεις στην εξωγήινη νοημοσύνη, εννοείς, ε? Εδώ δεν υπάρχει νοημοσύνη στη γη. Λέτε να υπάρχει στο διάστημα? Μη μου λες εμένα εξυπνάδες και πήγαινε με σε αυτούς που είδαν τους εξωγήινους.
Οι άνθρωποι που ζουν εδώ φοβούνται. Εσύ δεν φοβάσαι? Εγώ δεν ζω εδώ. Και δεν μπορούν να μας τρομάξουν εμάς μερικές πράσινες φάτες. Αυτό το ούφο το είδαν στην Ομάχα. Συγγνώμη, αυτά που είδα εγώ ήταν σαν τηγάνια και πηγαίνανε γύρω-γύρω. Κάτι έχει πατήσει πάνω στο γρασίδι. Ναι, τροχεί άμαξες. Η συμπεριφορά σου αρχίζει να με εκνευρίζει. Πρέπει να το δω από πάνω. Μου δίνεις μια σπροξιά. Απίστευτο! Το έχουν κάνει εξωγήινοι! Μα και βέβαια! Σε λίγο θα αρχίσουν να πιάνουν και ανθρώπους! Πρέπει να φύγουμε όλοι πριν να είναι αργά! Μη μου πεις ότι πιστεύεις τις ανόητες ιστορίες του Fleetwood με τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Ναι, μα εσύ νομίζεις ότι τις έκλεψαν κάποιοι ακίνδυνοι εγκληματίες. Εγκληματίες ναι, ακίνδυνοι όχι. Πλάκα κάνεις. Μιλάω σοβαρά. Αλλά δεν θα σε πείσω. Δεν πιστεύεις στην εξωγήινη ζωή, έτσι δεν είναι? Μα γιατί να κλέβουν αγελάδες και να θέλουν να νομίζουμε ότι το έχουν κάνει οι εξωγήινοι? Είσαι πεισματάρης. Μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά? Ναι. Είναι πετρέλαιο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εξωγήινοι έχουν μηχανές που καίνε πετρέλαιο. Πετρέλαιο, φυσικά, αυτό είναι. Ναι, έχουν προηγμένη τεχνολογία.